μου πεις updated λοιπόν, άλλη μια εβδομάδα, τι, πάει η εβδομάδα παιδιά, κοντεύουμε να τη δηλώσουμε αυτή την εβδομάδα, πότε ξεκινάει, πότε τελειώνει, χαμπάρι δεν παίρνω, πόσο ωραία μπορεί να με κάνετε να περνάω εδώ πέρα καθημερινά, που αυτό είναι βέβαια τελικά και το κλειδί παιδιά της ευτυχίας, να νιώθεις καλυμμένος με αυτό που κάνεις και ρε παιδί μου να εισπράττεις. Και αν το θες, βρε Κωνσταντίνα μου, γιατί ξεκινάμε μαζί, να εισπράττεις έτσι, ρε παιδί μου, και αυτό το χειροκρότημα, αυτό το μπράβο που ξέρεις ότι για τους καλλιτέχνες. Το μπράβο είναι το χειροκρότημα. Είναι το χειροκρότημα, αλλά είναι και η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γιατί τι να το κάνω εγώ, ας πούμε, αν εσύ λέμε τώρα ένας καλλιτέχνης πάρει 10.000 ευρώ, δανείζομαι τώρα, εντάξει, για να πάει κάπου να χορέψει ή να τραγουδήσει ή να παίξει και από κάτω έχει 70 άτομα. Αυτό για μένα είναι καλύτερα να ανοίξει γίνα σε καταπιή. Αντιθέτως, μπορεί να πάρει 1.000 ευρώ και να έχει ένα κατάμεστο θέατρο ή όπου εμφανιστεί, δεν ξέρω εγώ, και όπου και αν είναι, μπαρ, κλαμπ, κέντρο διασκέδασης, και να νιώθει πραγματικά την απήχηση του κόσμου. Είναι τρομερό. Είναι σημαντικό αυτό το... Η επιβράβευση, να πούμε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, είτε είναι το χειροκρότημα, είτε είναι ένα χαμόγελο, είτε είναι ό,τι και να είναι, είναι κάτι δηλαδή, το οποίο δηλαδή, τι θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, τώρα. Να, ας πούμε, να σου δώσω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ναι, για παράδειγμα. Βλέπω, ας πούμε, ρε παιδί μου, μια μεγάλη παραγωγή σε ένα άλλο κανάλι, εντάξει, ναι. Ας πούμε, δανείζομαι στον Αντένα, στο Sky, στο Open, δεν ξέρω εγώ. Και τα νούμερα, ας πούμε, είναι μια τεράστια παραγωγή, με αυτά, με εκείνα, με τα άλλα, και τα νούμερα είναι 4 και 3% και 5 και 8. Βρε, αγάπη μου, πού πας, καλύτερα δήλωσε παρέτηση. Δηλαδή, εγώ αν είχα 8 και 10 και 22% τηλεθέαση, θα είχα αποσυρθεί από την τηλεόραση. Δηλαδή, τι κάνεις εκπομπή για 8% του κόσμου, όταν εγώ έχω μόνο 25% με το που θα κυκλοφορήσω από το αυτοκίνητό μου να με ακολουθεί. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, μην ρίχνετε τόσο πολύ τον εαυτό σας. Κωνσταντίνα μου, όχι, πες το. Επειδή μιλάω. Όταν έχω εκεί παιδιά... στο γραφείο που δουλεύεις και φεύγω, δεν έχω όλοι μετά και λένε ο κύριος Πετρίδης είναι και εκείνος. Να μην πούμε τώρα την εταιρεία. Ναι, ναι. Και λες, ναι, έχει και εκείνος. Αυτή την εταιρεία και λένε, α, να το κάνουμε κι εμείς. Όταν φεύγω, δεν γίνονται 15-20 εγγραφές. Κάτσε, βρε, αγάπη μου. Πώς κάνεις τώρα εκπομπή για 5 και 3% και πώς το δέχεσαι μετά από τόσα χρόνια. Γρήγορα να αποσυρθείς. Τα είπες? Ναι, τα είπα. Για 2 εκπομπές. Δεν τα είπα. Οι άλλες, καλά, προς το παρόν, Γιάννη, κρατιόνται. Λοιπόν, και πριν όμως πάμε να ξεκινήσουμε το θέμα, αμέσως μετά με τη Δώρα την Πούντρου έχουμε να χορέψουμε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Σήμερα αυτό που λέμε θα σε χορέψει στο ταψί, όχι στο ταψί, στο χαλί. Τι θα χορέψω, πώς θα το χορέψω, αν θα το καταφέρω κτλ. Γιατί σου έχω ξαναπεί, όπως θυμάσαι και από την προηγούμενη εκπομπή, ότι είμαι εγώ λίγο του freestyle. Δηλαδή freestyle, όχι το τραγούδι το ξένο, το freestyle. Ότι θέλω να χορεύω ελεύθερα. Επειδή είμαι άνθρωπος που με τη μουσική, κατάλαβες, περνάει από το κορμί μου, εσύ ξέρεις. Και αμέσως καταλαβαίνω το ρυθμό. Δεν μπορώ εύκολα να μπω σε συγκεκριμένο βηματισμό. Δεν μπορώ δηλαδή να μπω σε αυτά τα τρυπάκια που λέμε. Όμως θα τα προσπαθήσω και θα μάθετε κι εσείς. Σήμερα μαθήματα χορού. Αλλά πριν όμως, πρέπει και για τους άντρες που έχουν λίγο πλούσια μαλλιά, για τους άντρες που θέλουν να φτιάξουν ένα ωραίο styling ή που θέλουν να προσέχουν περισσότερο το μαλλί τους, αλλά και γενικότερα και τη λάμψη της τρίχας τους, πρέπει να δώσουμε μια ολοκληρωμένη σειρά. Και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα πολύ δεν κερδίσατε και μου κάνατε παράπονα, όπως και την προηγούμενη, ακριβώς το ίδιο πακέτο, η εταιρεία www.pharmavita.gr, τα πάντα για τα μαλλιά της γυναίκας, του άντρα, το πρόσωπο, το μακιγιάζ, το σώμα. Ό,τι θέλεις είναι κοντά μου. Πάμε λοιπόν να δώσουμε για 3 από εσάς ολοκληρωμένη σειρά Amaro προστασίας. Μιλάω για το σαμπουάν για τον άντρα. Μιλάω για την, αν το θέλεις, το styling με το gel ή με το κερί, αλλά και με strong κράτημα, αλλά και με το κανονικό. Και μιλάω επίσης και για κρέμα αφιξαρίσματος και δίνει και μία λάμψη στο μαλλί, δίνει μία τόνωση και μία ζωντάνια. Ό,τι και να θέσει και ολοκληρωμένη τη σειρά, μέσα από το www.pharmavita.gr μπορεί να βρει τα πάντα. Και επίσης θέλω να σου πω ότι 3 από εσάς εντελώς δωρεάν, ολόκληρη τη σειρά θα την κάνετε δική σας, αφού στείλετε μήνυμα στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook. Εμείς δεν βάζουμε ούτε 0,90 ούτε μηνύματα, ούτε να χαλάτε τα λεφτά σας, διότι φίλε τηλεθεατή, όταν δίνεις ένα δώρο σαν εκπομπή, πρέπει να το δίνεις με την ψυχή σου. Αν είναι να στείλεις 35 μηνύματα, δηλαδή πήγαινε και αγόρασέ το. Για ποιο λόγο να στο δώσω εγώ δώρο? Αν είναι να παίρνεις 800 κλήσεις και να σου δει το τηλέφωνο 1.800 ευρώ, πήγαινε και πάρε το σαλόνι. Για ποιο λόγο να στο δώσω εγώ δώρο? Με απλό μηνυματάκι ή με το να μας ακολουθήσεις στα social media ή να κάνεις εγγραφή στο κανάλι Αλέξανδρος Πετρίδης στο YouTube. Όπου από εκεί μπορείς να συμμετέχεις κανονικά στους διαγωνισμούς και να βλέπεις τα πάντα. Τα είπα, γλιστρίδα έφαγα και έρχομαι τώρα σε σένα. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση έτσι, να μυρίσω. Να κάνεις, καταπληκτικά, δεν υπάρχει. Α, μυρίζω ωραία.
Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, εγώ σε φοράω την κρέμα, το από κάτω το λευκό, αν θες δες το σαμπιλό, απίστευτη μυρωδιά. Αυτό. Για να μυρίσω. Είδες. Παιδιά, ωραία. Και ο άντρας πλέον πρέπει να περιποιεί τον εαυτό του, μην τρελαινόμαστε. Και άλλωστε και οι γυναίκες νομίζω ότι σας αρέσει ένας άντρας. Και θα δώσω για την άλλη εβδομάδα και ωραία προϊόντα για το μουσι. Ξέρεις, το μουσι που έχει γίνει πολύ μόδα, πολλοί άντρες χάνουν γιατί δεν το έχουν περιποιημένο. Και το μουσι έχει τα προϊόντα του που πρέπει να βάλεις για τη γυαλάδα, για να κάτσει έτσι καλά, να στρογγυλέψει. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, το μουσι. Εγώ το. Το ξέρεις λέω, και το αγαπάς. Το ξέρω πολύ καλά. Σε λίγο θα αφήσεις και εσύ. Όχι, γιατί. Άμα ήθες, λέμε. Α! Λοιπόν, επειδή το αγαπάς τόσο πολύ. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Να σας πω, το μουσι, αν δεν το πλύνει μετά από κάθε φαγητό, εάν δεν του βάλει τα λάδια, αν το, δεν το χτενίσει, αν δεν το ισιώσει, αν δεν. Αν, είναι η μούρη του, λες και είναι βρώμικη. Ναι. Είναι χάλια. Πολύ, είναι πολύ, είναι παιδιά, πολύ είναι χάλια. Πολύ είναι χάλια. Σας παρακαλώ πολύ όλοι οι μουσάτοι να πλένεστε. Εντάξει, και να περιποιήσετε το μουσι σας. Όλοι. Και αν δεν έχετε όλα τα προϊόντα, την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η εκπομπή του μουσιού και θα σας δώσω προϊόντα για το μουσι. Γιάννη, στην εκπομπή του μουσιού εμείς να φύγουμε. Λοιπόν. Γιατί ο Γιάννης έχει λίγο. Έχει λίγο, λίγο το τύπο το αξίριστο αυτό του ξένου ηθοποιού. Πώς τον λένε εκείνον που έκανε τη διαφήμιση με τον καφέ, που είχε αυτό το λίγο τύπο άσπρο έτσι. Αχ, δεν το αρενοπό, το. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ήτανε. Έχει αυτό του Τζορτζ Κλούνεϊ. Έχει. Το λίγο. Για να σε δω. Γιάννη, για να σε δω. Πάει, μάλιστα. Μετά το δεύτερο παιδί έχεις αλλάξει, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Στο τρίτο μπορεί να αφήσει και γενιάδα. Τέσσερα χρόνια εδώ είμαι και δύο παιδιά. Εντάξει. Εντάξει. Ανά δύο χρόνια περίπου λες. Κάτσε, στα επόμενα δύο χρόνια θα δούμε. Έχει λοιπόν, για πάμε. Πάντως, να σου πω ότι στο εξωτερικό, στην Τουρκία όλοι είχαν το μουστάκι. Αυτό εδώ το πράγμα που το γυρίζεις εδώ. Καταπληκτικό. Νομίζω ότι πάει σε πολύ λίγους ανθρώπους. Εμένα δεν μου αρέσει. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ναι, αλλά εκεί έχουν και τη φάτσα αυτή με τα μάτια τα ιδιαίτερα, οι Τούρκοι κτλ. Εντάξει. Να σας λοιπόν πω. Α, δεν επιτρέπεται να το πω στην τηλεόραση. Να μην λοιπόν το πω στην τηλεόραση, θα το πεις όμως μετά. Θα σου το πω όμως μετά γιατί είναι πολύ ωραίο. Τι έγινε, καλά. Καλά, τι έχεις ετοιμάσει τα παιδιά μας σήμερα. Τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ καλά, τα έχουμε σπίτι. Ωραία. Λοιπόν. Πώς μελετάμε με προσοχή τα βιογραφικά για τις δαντάδες που πρέπει να μπουν στην καθημερινότητά μας. Και που πολλές οικογένειες ευτυχώς και δυστυχώς, λέω ευτυχώς γιατί αυτοί οι άνθρωποι βοηθούν πολύ την καθημερινότητα μιας οικογένειας, λέω δυστυχώς γιατί πολλά παιδιά μεγαλώνουν και δεν μεγαλώνουν κοντά με τους γονείς, ούτε καν τους παππούδες γιαγιάδες και αυτό δεν μ' αρέσει. Και καλύτερο όμως με τη χωριστή τον παππού και τη γιαγιά. Ναι, Κωνσταντίνα, αλλά όταν η άλλη έχει, ας πούμε, πέντε παιδιά. Και λέει ότι έχω τη βοήθεια της δαντάς και φεύγει, ας πούμε, και πάει και τριήμερο με τον άντρα της και πενθήμερο και αφήνεται σε δύο δαντάδες τα παιδιά. Ή όταν βγαίνουν έξω μια διασκέδαση και βλέπω η μία δαντά κουβαλάει το ένα παιδί, άλλη δαντά το άλλο και η μάνα είναι με το τσαντικό το Σανέλ και πάει και κάθεται. Συγγνώμη, αγάπη μου, αλλά γιατί κάνεις παιδιά. Άμα δεν μπορείς να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, εσύ να μην τα κάνεις τόσο πολλά. Κατάλαβες τι λέω. Θα μου πεις, μα έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν δαντά. Δηλαδή, και εγώ που έχω σημαίνει την οικονομική δυνατότητα να έχω 10 γυναίκες πάνω να μπει, θα σας παντρευτώ. Θα μου αλληλοτραβηχτείτε. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν παντρεύομαι καμία. Και κρατάω την οικονομική μου δυνατότητα στην τράπεζα. Καλύτερα, πιο αποδοτικό δεν είναι, Βρεγιάννη. Τουλάχιστον αυτά μου τα δίνει και πίσω η τράπεζα. Δηλαδή, εννοώ με τον καιρό σε τόκους. Η γυναίκα μου τα τρώει. Και δεν τα παίρνω και ποτέ πίσω. Ξέρεις τι μου θύμισες, έτσι. Τι σου θύμισες. Το σκηνικό στη Θηβών. Στη Θηβών. Κάτσε, γιατί έχω κάνει πολλά σκηνικά. Στη Θηβών. Ναι, βοήθαμε λίγο. Η Θηβών είναι. Στη στάση. Σε ποια στάση, βε Κωνσταντίνα, έχω κάτσει. Ήταν 5 ώρα το ξημέρωμα. Το ξημέρωμα δεν και είναι πρώτη φορά. Και μπροστά. Και καθόσουν μπροστά. Στα μάξου. Πού θα καθόσουν, βε Κωνσταντίνα, μπροστά. Στη μηχανή μου. Πες μου, βοήθαμε. Και ποιο καθόταν πίσω και έπρεπε να κατέβει. Πω, εκείνο το πρωί είχαμε γελάσει πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό το έχω να σας το πω στον αέρα, γιατί η γυναίκα αυτή είναι πολύ γνωστή, καταλαβαίνεις. Αλλά και πέρα από αυτό, ο τρόπος που αντέδρασα, μάλιστα. Είχαμε γελάσει πάρα πολύ. Για πάμε να δούμε τώρα για τα παιδιά. Αφού η νταντά πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας, πρέπει όμως να την διαλέξουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και τι εννοώ. Αφού μας φέρει το βιογραφικό της, που μέσα θα λέει την οικογενειακή της κατάσταση, που έχει δουλέψει, τηλέφωνα από αυτούς που έχει δουλέψει, γιατί σταμάτησε τη συνεργασία της πολύ με σημαντικό αυτές τις οικογένειες. Και πάντα πρέπει να παίρνουμε και τη γνώμη να επικοινωνούμε. Αυτό γίνεται και σε μεγάλες επιχειρήσεις που κάνεις reference από κάτω. Δεν ξέρω πώς το λέτε εδώ στο Ελλάδα, πολλές φορές κάποιες λέξεις δεν μου έρχονται. Και που πρέπει να παίρνεις συστάσεις, αυτό δεν είναι. Συστάσεις από άλλες επιχειρήσεις.
Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε και με την δηλαδή και εμένα, να σου πω, με πήγαν από ένα άλλο κανάλι Γιάννη και επειδή λέω πάντα για το Γιάννη. Α, με ρωτάει και ο κόσμος, παιδί μου, γιατί δεν λέει συνέχεια στο Γιάννη. Όλα γιατί αυτό έχουμε δύο Γιάννηδες. Επειδή είναι εδώ όλα τα παιδιά, είναι 10 χρόνια δίπλα μου, αλλά ο Γιάννης επειδή είναι μέσα εδώ και ακούει, ξέρει τα πάντα, τα βλέπει, ξέρει ακριβώς τι λέω. Με πήγαν λοιπόν και εμένα από ένα άλλο κανάλι, με ρωτήσανε μια σύσταση για μια πολύ παλιά, ας πούμε, κοπέλα να την κάνει. Κοπέλα, μεγάλο κοπέλα που ήρθε εδώ και έδωσα τις ανάλογες συστάσεις και τελικά την πήγαν εκεί για κάτι ξημερώματα, κατάλαβες. Πιο πολύ δηλαδή για να σκουπίζει. Α, εγώ όμως έδωσα τη σύσταση όπως έπρεπε. Βέβαια. Τη ναι, αυτή. Ναι. Την είδες? Ναι, την έχω δει. Γέλαγες, φαντάζομαι. Πέθανα. Ναι. Και δεν ήμουν και μόνο μου που είναι, την νομίζω, έβλεπα. Η μοναδική εκπομπή στην τηλεόραση που απορείς γιατί υπάρχει. Είναι η εκπομπή αυτή που σε κάνει να ξεχνάς και πώς σε λένε. Δηλαδή όταν τελείωσε, λέω εγώ Αλέτσανδρο Πετρίτη. Εκπομπή, μη μου πεις. Δηλαδή πήγαινα στον καθρέφτη Γιάννη μόνος μου και προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω ποιος είμαι. Μήπως κάτι κάνω λάθος. Να σου πω όμως, αγάπη μου, τη σημερινή εποχή. Στη φυλακή δεν μπήκε. Στη φυλακή όχι, δεν πέφτει. Αγάπη μου, να σου πω κάτι, στη συγκεκριμένη εποχή και στο συγκεκριμένο κανάλι, όποιος και να πληρώσει εκπομπή μπορεί να κάνει. Οπότε τι να συζητάμε. Πάμε παρακάτω. Πληρωμένη είναι. Όσο δεν πάει. Α, ναι. Λοιπόν, δεν το ήξερα. Ναι. Ωραία. Για συνέχεια. Και η απορία που είχε ο Θάνος, θα σου την πω μετά για τη συγκεκριμένη, θα πέσεις κάτω. Λοιπόν, αφού δούμε τα βιογραφικά, αφού επιλέξουμε μέσα από όλα αυτά τα βιογραφικά, τα πολλά που έχουμε, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες δεν πρέπει να τις παραλείψουμε. Ποιες είναι αυτές? Πόσο πρόσφατα υπήρξε Νταντάκη, για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν στην τελευταία της δουλειά? Πολύ σημαντικό. Πώς θα περιέγραφε αυτή την εμπειρία? Έχει δικά της παιδιά που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αλλιώς συμπεριφέρεται μία γυναίκα που έχει κάνει παιδιά και μία γυναίκα και που δεν έχει κάνει. Και που το έχει ζήσει. Ακριβώς. Έχει λάβει συγκεκριμένη εξειδίκευση επάνω σε θέματα φροντίδας παιδιών και διαπαιδαγώγησης. Πολύ σημαντικό να έχει τελειώσει μία σχολή, βρεφονιπιακό, ναι, 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 κατακτισμένη πέραν από την αγάπη για τα παιδιά. Ακριβώς. Τι ηλικίες παιδιών έχει αναλάβει στο παρελθόν, πολύ σημαντικό και αυτό. Αλλιώς είναι να αναλάβεις ένα μωρό και αλλιώς είναι να αναλάβεις ένα παιδί που μπαίνει στην εφηβεία, σαφώς, για παράδειγμα. Αν υπάρχουν προβλήματα υγείας, πολύ σημαντικό, Αλέξανδρε, βεβαίως, που μερικές γυναίκες άμα κάνουν αυτή τη δουλειά, όπως και άλλες δουλειές, τα βάζουν λίγο στην άκρη και προσπαθούν να τα καλύψουν. Εάν έχει εμβολιαστεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα βιβλιάριο υγείας δηλαδή ζητάς, με ένα αποδεικτικό, όπως και σε ένα γυμναστήριο, όταν πας, θυμάσαι να γράφτηκες και εσύ, ακριβώς, σου ζητήσανε από τον παθολόγο, από έτσι, τον... Να σου πω κάτι, ότι όταν κάναμε αυτό όλο για μία Νταντά για τον ανιψιό μου, επειδή εμείς πήγαμε κατευθείαν σε γραφείο, μας φέρανε. Από την άλλη, είναι καλό να πηγαίνει σε γραφείο, γιατί καλύτερα υπάρχουν όλα κατοχυρωμένα και κατοχυρωμένα και, υπάρχει κάτι που θα απευθυνθείς. Και ξέρεις ποιον βάζεις μέσα στο σπίτι σου, είναι πολύ σημαντικό. Και όταν είχαμε ζητήσει να μας στείλουν τα βιογραφικά, μαζί με τους φακέλους, τον έναν ξεχωριστά, μας είχαν στείλει και τι αρρώστιες έχει περάσει, τι χειρουργία έχει κάνει, όλα αυτά. Για να έχεις ένα. Πάντως λένε ότι οι καλύτερες νταντάδες είναι οι Ελληνίδες. Ναι. Έτσι λένε. Πάντως, παιδιά, βλέπω έτσι κάτι βίντεο στο YouTube. Α, μην το πεις πάλι. Που εγώ τα αλλάζω, που ειλικρινά. Έλα ρε, τι κάνουν όταν λείπουν οι γονείς, παιδιά, είναι τρομερό. Κάμερα. Πω. Ναι, δεν, Αλέξανδρε, δεν έχεις την ίδια ψυχολογία, όπως και εσύ δεν έρχεσαι κάθε μέρα με την ίδια ψυχολογία στη δουλειά, έτσι και μία νταντά δεν πάει με την ίδια ψυχολογία κάθε μέρα στο παιδί. Σίγουρα, αυτό το πρόβλημα που έχουμε, όπως έχουμε στη δουλειά, δεν πρέπει να το μεταφέρουμε στο σπίτι και ό,τι έχουμε στο σπίτι δεν πρέπει να το μεταφέρουμε στη δουλειά. Είναι ξεκάθαρο. Και στην ψυχολόγο αυτό που πήγαινα. Αυτό μπορεί να το καταφέρει η Κωνσταντίνα, βέβαια. Είναι πολύ εύκολο. Και στην ψυχολόγο που πήγαινα, αυτό μου είχε πει, Αλέξανδρε. Επειδή εγώ τα προβλήματα της δουλειάς τα έβαζα μέσα στο σπίτι μου, ήταν μεγάλο λάθος. Από τη στιγμή που με βοήθησε και ξεπέρασα όλο αυτό, έχει σταματήσει και έχει αλλάξει η ζωή μου. Τι γίνεται, αυτό και αυτό. Μένει στο γραφείο. Τι γίνεται, αυτό και αυτό. Μένει στο κανάλι. Δεν πρέπει να το μεταφέρω στο σπίτι μου για κανέναν λόγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην μεταφέρονται τα προβλήματα ή του σπιτιού ή τη δουλειά. Μένει εκεί, ανάλογα. Γιατί επέλεξε να κάνει αυτή τη δουλειά? Μία απάντηση, η οποία η Νταντά πρέπει να είναι αρκετά έξυπνη για να απαντήσει, για να κάνει αυτό το κλικ και
να κερδίσει την εμπιστοσύνη των γονιών. Και να είναι και ειλικρινής πέρα εννοείται, από το έξυπνο. Εννοείται. Με τι ηλικίες παιδιών έχει πιο πολύ παιχνίδι, δραστηριότητες να κάνει, πιο πολύ υλικό να το πω. Τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως είναι ένας τραυματισμός, ένας σεισμός ή μια πυρκαγιά. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζει μια νταντά. Γιατί τις περισσότερες ώρες το παιδί είναι με την νταντά. Και έχει πολύ πολύ μεγάλη ευθύνη. Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Τι απολαμβάνουν περισσότερα τα παιδιά μαζί της από προηγούμενες δουλειές. Πολύ σημαντικό. Πώς θα παρηγορήσει ένα παιδί που κλαίει γιατί αναζητάει τη μαμά του ή έχει γκρίνια. Πρέπει το παιδί κάπως να το ξεγελάσει, κάποια δραστηριότητα να κάνει κάπως. Την ταντέτ πιο πολύ, Αλέξανδρε, στη σημερινή εποχή τη διαλέγουν οι γονείς για να μην είναι το παιδί μπροστά από ένα τάμπλετ ή μία τηλεόραση και γι' αυτό το λόγο δεν τα αφήνουν με τη γιαγιά και τον παππού. Σωστά. Εάν η ταντά της πει η μαμά ότι θέλω να φάει στις 2, να φάει στις 5, να φάει στις 8, αυτά τα φαγητά θα πρέπει να φάει αυτά τα φαγητά. Να κάνει αυτές τις δραστηριότητες στις 4, στις 6, στις 9, θα πάει με το πρόγραμμα της μητέρας. Εάν η μητέρα αφήσει το παιδί ή στη γιαγιά ή στον παππού, Δεν θα έχει πρόγραμμα. Αν ξέρει να προετοιμάσει παιδικά γεύματα, πάρα πολύ σημαντικό. Ποιες ώρες και μέρες είναι διαθέσιμοι, γιατί όταν διαλέγουμε μία ταντά, τη διαλέγουμε για το λόγο της πιο πολλές φορές, ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος να μας το κρατήσει. Ποια είναι η αμοιβή που ζητάει, είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό, και ποια ήταν η χειρότερη εμπειρία που είχε ως σήμερα ως νταντά. Βέβαια, σε όλα αυτά πρέπει να βάζουμε λίγο και το δείκτη της αλήθειας, κατάλαβες. Γιατί, εγώ λέω σε μια νταντά μέχρι πότε δούλευε και μου λέει αυτή μέχρι προχτές. Και μου λέει γιατί έφυγα, γιατί δεν μου δίναν πολλά λεφτά. Ναι. Εγώ πρέπει να το ψάξω. Έτσι. Γιατί ξέρεις ότι διαφέρει πολύ αυτό που θα σου πει κάποιος από το πόσο είναι αλήθεια ή από το πόσο ανταποκρίνεται και όχι και αν είναι ψέμα. Ναι. Οπότε ακούμε αυτά που θα μας πει, αλλά δίνουμε μεγάλη σημασία και στον τρόπο που μας απαντάει. Γιατί μέσα στα μάτια ενός ανθρώπου βρίσκεις περισσότερες απαντήσεις από ό,τι θα βρεις μέσα από το στόμα του. Πού είπες πάλι. Γιάννη, δεν μπορώ άλλο να συνεχίσω αυτή την εκπομπή. Δηλαδή δεν είναι αυτό το επίπεδο. Δεν μπορώ άλλο να συνεννοηθώ. Τι να κάνω, λέει, μπορώ να κάνω και στη νοηματική ακόμα και να καταλαβαίνει ο κόσμος τι θέλω να πω. Τι θέλεις. Να πάμε σε break πρέπει τώρα. Break. Θα σε αποδεσμεύσω. Ναι, γιατί... Γιατί έχεις και τη σχολή σου που προετοιμάζεις και διαβάζεις αυτά τα διάφορα για να πάρεις ακόμα ένα πτυχίο. Αποδεσμεύω την Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου μόνο και μόνο για σήμερα. Και ο λόγος είναι γιατί πρέπει να φωνάξω την ντάμα για να μου μάθει χορό. Κατάλαβες, σήμερα τέλειο, εγώ είμαι ένας ανειδίκευτος χορευτής, δεν ξέρω τίποτα, πραγματικά, ούτε καν να... Καλά θα μου πεις αυτό, πρέπει να το έχεις βρεγόρου. Ο πιο ερωτικός χορός ποιος είναι άραγε. Είναι... Εγώ νομίζω ότι τάγκο. Ο πιο ερωτικός χορός είναι αυτός που γίνεται στο κρεβάτι, για μένα. Από εκεί και μετά είναι το αργεντίνικο τάγκο. Κατά τον κόσμο, που έχει πολύ μεγάλη ένταση. Με αυτό ωραία. Είχαμε ξεκινήσει να γίνει τη χρονιά και το είχαμε παρουσιάσει. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, έδωσε την πιο ωραία απάντηση. Βέβαια, πάντα σου είναι ωραίες απαντήσεις. Και φεύγω και επιστρέφω, μην λείψει κανείς. Τώρα, τέρμα η μουσική. Σπρώξτε καναπέδες, καρέκλες, δεν ξέρω εγώ τι, τραπεζάκια. Και ακολουθήστε με, παρακαλώ. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο, ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για το πόνο στο αυτί. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλου. Ήλιος, βροχή, αέρας, κρύο και χιόνι. Ο καιρός αλλάζει και το συνάχει. Η γρήπη και οι εποχιακές λοιμώξεις σας ταλαιπωρούν. Οι επιστήμονες του Ελληνικού Ερευνητικού Κέντρου Βιοσύνθεσης με στόχο την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος για τη φροντίδα όλης της οικογένειας δημιούργησαν τις καραμέλες For Grip. Το απαραίτητο φυσικό συμπλήρωμα διατροφής για όλες τις υιογενείς και μικροβιακές λοιμώξεις. Με υδροξυτηροσόλια από τα φύλλα της ελιάς που είναι ο χρυσός της ελληνικής γης, ρίγανη και χινάκια. Καραμέλες For Grip. Βιολογική ασπίδα προστασίας και φροντίδα για όλη την οικογένεια και όλο το χρόνο.
Caramels for Grip. Ένα ελληνικό προϊόν και μια παγκόσμια καινοτομία. Caramels for Grip. Με την εγγύηση του Ερευνητικού Κέντρου Biosynthesis. Λοιπόν, πρόσεξε τι έχει γίνει τώρα. Καταρχήν κάνε ένα γενικό, κύριε σκηνοθέτη, από την κάμερα την 68. Δεν σου είπα από την 69, γιατί μπορεί να μπερδευτείς. Λοιπόν, Γιάννη, αυτόν όλο το χώρο, ας πούμε τώρα τηλεοπτικά δώρα, ότι θα χρησιμοποιήσουμε και ότι είναι η πίστα, ρε παιδί μου. Ναι, ας πούμε ότι είναι η πίστα. Θα μου πεις ότι εμείς έχουμε τώρα χορέψει σε τεράστιες πίστες. Okay! Αλλά όμως πρέπει ένας καλλιτέχνης και ένας άνθρωπος που το έχει να μπορεί να χορέψει και σε μία μικρή και σε μία μεγάλη και να χορέψει σωστά. Έτσι δεν είναι. Γιατί οι περισσότεροι καλλιτέχνες, όπως έχετε δει, εμφανίζονται σε μεγάλες πίστες και λέμε, μα αυτός είναι σαν να μην εμφανίστηκε. Γιατί η πίστα τον έφαγε, τον ρούφηξε που λέμε, δεν τον άντεξε. Ενώ μπορεί ένας καλλιτέχνης να βγει σε μια πιστάρα τεράστια και να τη γεμίζει. Αυτό έχει σημασία. Πριν όμως, επειδή κάθε άντρας που θα βγει να χορέψει και να συνοδέψει μια ντάμα που είναι πολύ περιποιημένη, πρέπει και αυτός Γιάννη να είναι περιποιημένος. Εγώ Γιάννη μου για τους τηλεθεατές μου. Γιατί πρέπει να είναι περιποιημένοι οι τηλεθεατές μου, Γιάννη. Και πώς θα γίνει αυτό, που θα δώσω πάρα πολύ ωραία σειρά από την εταιρεία Pharmavita και το www.pharmavita.gr, γιατί τρεις από εσάς θα κερδίσετε αυτήν εδώ την ολοκληρωμένη σειρά για αφιξάρισμα, για styling, για gel, για κρέμα, αν το θέλεις έτσι, μεγαλύτερης λάμψης και αναζωογόνησης του μαλλιού, αλλά και βεβαίως και φοβερό σαμπουάν καθημερινής χρήσης. Αμάρο λοιπόν, η νέα σειρά πραγματικά που είναι, αν το θέλεις, το νούμερο ένα για την αντρική περιποίηση του τριγωτού της κεφαλής, πετυχαίνεται τα πάντα. Από περίεργα μαλλιά μέχρι ένα απλό καθημερινό look με μια απλή λάμψη καθημερινής ζωντάνιας. Όλα αυτά τα τρία θα γίνουν δωρεάν και ολόκληρη σειρά για τρεις από εσάς, όμως στο www.pharmavita.gr μπορείτε να βρείτε τα πάντα από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο. Λοιπόν, Δώρα Μπούτρου εδώ, είχαμε υποσχεθεί τις προηγούμενες εκπομπές ότι κάποια στιγμή θα σκοθούμε να χορέψουμε και να με μαθαίνεις και λίγα βήματα. Λέω να το ξεκινήσουμε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι, σας το έχω πει όλα αυτά τα χρόνια που έχω τις συνεργάτες και τους συνεργάτες μου, ποτέ δεν κάνω το meeting να τους πω θα παίξετε αυτό, θα πείτε αυτό. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο τι θα επιλέξουν και γι' αυτό είναι και συνεργάτες μου. Οπότε δεν ξέρω ούτε τι τραγούδι έχει επιλέξει, ούτε τι χορό θέλει να δείξει, ούτε τι χορό θα μάθω ή ξέρω ή θα χορέψω. Εγώ απλά θα αφαιθώ και θα δω πώς θα τα πάω. Και ό,τι γίνει, βρε φίλε τηλεθεατή, δεν τραβάμε και κανένα ζόρι. Θέλεις να σκοθούμε να μου πεις και τι και πώς. Ε? Ναι, για πάμε, γιατί χορός στην Πολυθρόνα. Σήμερα θα χορέψουμε. Θα μάθουμε χορό. Λοιπόν, πάμε. Γι' αυτό. Λοιπόν, όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα θα δείξουμε βήματα από 4 διαφορετικούς χορούς. Ωραία. Του έχει φτιάξει με μία σειρά ή δεν έχει να κάνει. Του έχει φτιάξει μία σειρά. Ωραία, είναι για δύο ελληνικά, δύο ξένα. Καλαματιανό, χασάπικο, δίσκο, οριεντάλ. Και θα πούμε λίγα λόγια για το κάθε χορό και για το κάθε τραγούδι. Ωραία. Πάμε να πούμε, θα ξεκινήσουμε με Καλαματιανό. Λοιπόν, πριν το βάλουμε, πες μου δύο λόγια. Καταρχήν είναι χορός Καλαμάτα. Ανήκει στην Πελοπόννησο. Στην Πελοπόννησο. Όχι κατεξοχήν στην Καλαμάτα. Είναι και στην Καλαμάτα, αλλά γενικά όλη η περιοχή είναι σε όλη την Πελοπόννησο. Είναι αρχαίος ελληνικός παραδοσιακός χορός, έχει 12 βήματα, ανήκει στο ρυθμό συρτός, είναι ρυθμός, και χορεύεται από άντρες και γυναίκες παντού. Μάλιστα. Και είναι και πολύ απλός χορός. Χορεύονται τουλάχιστον δύο ή τουλάχιστον δύο πρέπει να είναι. Θέλει τουλάχιστον δύο, ναι. Και μετά παραπάνω. Ναι, εδώ γίνεται και μιλιούνια, παιδιά μου. Ένα μαγαζί ολόκληρο με το Καλαματιανό. Η πλειάδα Καλαματιανών που έχουμε, Γιάννη, τραγουδιών, ξέρεις ότι είναι πάρα πολλά. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη η γκάμα. Και γενικότερα δεν υπάρχει γλέντι, δεν υπάρχει γάμος. Όπου και να γίνεται, που να μην κλείσει με Καλαματιανό, με ρούμπα και με όλα. Κατάλαβες, αυτά που μαζεύονται όλοι μαζί. Στους γάμους, στα γλέντια, στα πανηγύρια. Αλλά επίσης, να σου πω και μια πληροφορία. Το χόρευαν και οι σουλιώτισες, το χορό του Ζαλόγκου. Καλαματιανό ήταν πριν να φύγουν. Ήταν Καλαματιανό. Μην με πας τώρα να πηδήξω από εδώ. Εντάξει. Όχι. Ανοίγω μια παρένθεση και την κλείνω. Και την ξανακλείνουμε. Λοιπόν, οι σουλιώτισες φεύγανε με Καλαματιανό, αλλά εμείς δεν φεύγουμε γιατί θα το ξεκινήσουμε. Ποιο τραγούδι έχεις επιλέξει, ποιο είναι έτσι για σένα ένα αμυγός Καλαματιανό και πολύ γνωστό κομμάτι που θα χορέψω. Λοιπόν, θα χορέψουμε ένα πολύ παραδοσιακό τραγούδι, το μου παρήγγειλε το Αϊδόνι. Μάλιστα. Άντε να δούμε τι παρήγγειλε το Αϊδόνι σήμερα. Λοιπόν, λοιπόν για σου δείξω τα βήματα και μετά να πέσει η μουσική. Ωραία. Λοιπόν, είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα, έντεκα, το δέκα. Καταλαβαίνεις. Πολύ ωραία το πας.
Να σε δω και μετά δύο πίσω. Πάμε λοιπόν, ξεκινά το από πιο πίσω για να μας πάσει λίγο. Έλα εδώ κοντά μου. Λοιπόν, άρα, είπαμε είναι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα, δέκα, έντεκα, δώδεκα. Για να το πάω ένα λεπτό, λοιπόν. Είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα, δέκα, έντεκα, δώδεκα. Μπράβο. Μπράβο, πολύ καλός μαθητής. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Συγγνώμη λίγο να το σπρώξω αυτό, επιτρέψτε μου, για να έχω και λίγο παραπάνω χώρο. Λοιπόν, άρα τώρα το πάμε μαζί. Σωστά. Ναι. Πού θα το πάμε, Γιάννη, όμως. Τρεφιόμαστε από εδώ. Πάμε να το κάνουμε μια πρώτη χωρίς τη μουσική. Και πάμε προς το προς εκεί. Μπράβο. Λοιπόν, να πέσει. Θες να πας εσύ μπροστά γιατί δίνει το ρυθμό. Περίμενε. Κρατιόμαστε έτσι. Ωραία. Το χέρι. Έτσι το χέρι από πίσω, επειδή είσαι άντρας, και εγώ με τη γυναίκα κάνω έτσι το χέρι. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν. Για δώσε, δώσε εσύ και το πηγαίνουμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα, δέκα, έντεκα, δώδεκα. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο. Για βάλτε μας και τη μουσική λίγο, να το πάμε και μετά μουσικής. Να μου πεις πότε ξεκινάμε. Ναι, Γιάννη, βάλε και το ψητό. Όλοι ξεκινάει να τραγουδάει. Πάμε, και. Μου πάρει το χαϊδεμένο μου, μου πάρει, παρήγγειλε τα ειδονή. Μου πάρει, παρήγγειλε τα ειδονή. Αυτό είναι το καλό να έχεις τη μουσική. Με το το πετρόχελι δονεί. Εδώ δεν κάνουμε και αυτά. Κάνουμε αυτό, στροφές δηλαδή. Α, για πάμε εδώ στο. Να του πλέ το χαϊδεμένο μου. Τι λέει, πάμε. Από εδώ. Να του πλέ, του πλέξω τη φωλιά του. Κάνεσαι εσύ, είσαι επαγγελματίας αυτό, μην κοιτάς σε μένα, ο παγκόσμιος δεν κοιτάω. Γιατί γυρνάς, συγγνώμη, ένα λεπτό, να σας πω κάτι. Χορεύουμε, ένα λεπτό, πες ότι είμαστε ένα γλέτη και χορεύουμε και η δώρα το πάει όπως πρέπει. Εγώ φάνηκε ότι δεν το ξέρω. Όχι. Και ξέρεις πόσα καλά ματιά να έχω χορέψει. Και με έχουν βάλει και μπροστά επειδή λένε ότι το χορεύω καλά, να το σύρω το χορό. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνεις γιατί είναι. Ξέρεις, είναι. Όταν, είναι δηλαδή, απλά βήματα, πάντως. Είναι απλά. Και όταν είναι πολλοί κόσμος μαζί, όταν 20-30 άτομα τώρα και χορεύουν, δεν κάθεται κανείς να μετράει 1, 2, 3, 4. Όχι. Πάντως να πούμε ότι είναι ο βηματισμός, είναι το χορός με τα 12 βήματα. Ναι, 12 βήματα. Όλο μαζί, Γιάννη, είναι 12 βήματα. Όλο μαζί θέλω να το ξέρω πόσα βήματα είναι, κατάλαβες. Λοιπόν. Πάμε να δούμε το επόμενο τραγούδι, που είναι ποιο. Είναι το Χασάπικο. Mm-hmm. Για το Χασάπικο τώρα θα σου πω λίγα πράγματα, γιατί θα κάνω ειδική εκπομπή γι' αυτό, σπέσια εκπομπή. Ξεκίνησε από τους Χασάπηδες, γι' αυτό και πήρε το όνομα Χασάπικο. Ας το καλό. Ναι, το χόρευαν οι Χασάπηδες. Δεν το πιστεύω, με τη Ομπαλντά. Ναι. Για πάμε, για πες. Λοιπόν, θα χορέψουμε το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, το Ανήκω σε μένα. Το Ανήκω σε μένα το έχω τραγουδήσει πολύ ωραία. Θες να κάνω εγώ το Γιώργο Μαζονάκη που το τραγουδάω και εσύ. Να το. Μου είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, Γιάννη, θα το Ανήκω σε μένα. Να σας μαθαίνω και λίγο τώρα μουσική για εσάς. Μια και πέρασα 10 χρόνια από τις πίστες, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το Ανήκω σε μένα, αυτό δεν είναι. Ναι, το Ανήκω σε μένα. Είναι ρε μινόρε και είναι η φα, τέλος πάντων. Φα, νομίζω καλύτερο να το μπορείς πούμε για μας. Μουσική, ναι, ναι. Είναι φα μινόρε. Αλλά όμως μετά, επειδή πολύ κολλάνε, το φεύγω για μένα να νιώσω καλά του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί πρέπει να λέτε στους μαέστρους σας, για να μην γίνεστε ρεζίλοι στον κόσμο, ότι αυτό το τραγούδι γυρνάει σε ματζόρε. Κατάλαβες, γιατί είναι πιο κάτω. Πρέπει δηλαδή να πεις το ανήκω σε μένα, χτυπά το τηλέφωνο. Δεν το σηκώνω, κουδούνια χτυπάνε. Και μετά, μα θες και δεν ανοίγω, και μετά το φεύγω για μένα, είναι ματζόρε. Δεν το λες, πρέπει να κατέβεις. Φεύγω για μένα. Τραγουδούσες. Ναι, 10 χρόνια μόνο, παιδί μου, μεγαλώνω. Μεγάλες πίστες, μεγάλες συναυλίες, Ελλάδα, εξωτερικό. Τι λες, γιατί νόμιζε την καριέρα. Γιατί φοβήθηκαν όλοι οι τραγουδιστές και είπαν να τους αφήσω να βγάλουν κανένα μπεροκάματο. Μια και εγώ είχα δουλειά, βρε Γιάννη μου. Λοιπόν, όχι, να σας πω γιατί συνέχισα. Γιατί και τώρα ακόμα μου λένε, Αλέξαντε, για φέτος το σκέφτεσαι. Ακούστε, δεν έχω κλείσει τελείως την πόρτα με το τραγούδι. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Αλλά για να τραγουδάω εγώ τρεις μέρες.
και τις άλλες 23. Να με πρίζετε στα τηλέφωνα. Με τις κρατήσεις δεν το κάνω. Όταν αγάπη μου θέλει ένα όνομα, θα βαστεί στο όνομά του και στον κόσμο που τον ακολουθεί. Όπως και τότε που τα χιλιάρικα από τα λουλούδια πηγαίνανε. Α, δεν έχεις πετύχει, παιδί μου, εσύ. Ήσουν και πιο μικρή. Δεν έχεις πετύχει, εσύ, παιδί μου, να γίνεται από πίσω να ακούω τα καμαρίνια από μεγάλες τραγουδίστρες και να τα χτυπάνε και να λένε φωνάξτε μου τώρα το μαέστρο! Και λέω, τι έγινε, καλέ, τι έγινε. Και να λέει, δεν θα βγαίνει πριν από μένα ο Πετρίδης και θα παίρνει όλα τα λουλούδια και μετά θα βγαίνω εγώ και θα είμαι σαν ξερό. Α, είχες τέτοιο ανταγωνισμό. Ναι, είχα παιδί μου και με μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια. Καλή τη ώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε τώρα να χορέψουμε λοιπόν μαζονάκι. Ναι, χασάπικο. Α, έλα από εδώ να μου πεις. Για λοιπόν, πες. Πιανόμαστε έτσι. Ναι, πάμε αυτό λίγο το πιο έχω. Πέρα, γιατί... Αυτό θα μας βγει πιο... Λοιπόν, και είπαμε και είναι... Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα, δέκα, έντεκα, δώδεκα και πάμε ξανά, ε. Και με, όχι, μετά έχει άλλα. Εδώ βλέπω τα ξέρεις. Τα 12 θα κάνουμε ή και τα 20. Εδώ, εγώ ξέρω και τα επόμενα. Καλά, εσύ, ναι, όλα ναι. Μαζί θα τα ξεχάσω. Να δείξω και τα επόμενα. Εσύ να το δείξεις μόνο, εγώ δεν τα ξεχάσω. Ωραία, θα κάνουμε αυτό μαζί και μετά δείχνω μόνο τα επόμενα. Λοιπόν. Επόμενο είναι ναι, ναι. Ένα. Όχι, α, ναι, παιδί μου, ναι. Το κάτω. Ναι, ένα, όλο. Δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο. Πρόσεχε γιατί γλιστάει το πάτωμα, δεν είναι για. Δύο, ένα, δύο. Ένα, δύο. Και μετά δεν είναι αυτό που κάνουν και το... Μπράβο. Α, μπράβο, ναι. Α, εγώ βλέπω το τακούνι και μου έρχεται συγκοπή τώρα, παιδιά. Η Δώρα χορεύει και εγώ από μέσα λέω το Πάτερ ημών. Αυτό να μου τύχει. Α. Μετά έχουμε τη θάλασσα. Ναι. Κοίτα, πιστεύω ότι επειδή έχουμε μία ολόκληρη χρονιά... Μέχρι εκεί. Και να το γρήγορο να σου πω κάτι, μέχρι να τελειώσει η χρονιά, αυτά τα βήματα θα τα έχουμε μάθει, εγώ τουλάχιστον και τα παιδιά. Γιατί αυτά για να τα μάθω σήμερα δεν παίζει. Και εγώ έκανα ένα χρόνο για να τα μάθω. Ναι. Δώστε μου να βάλουμε τα... Όχι, μάλλον δείξε μου το γρήγορο. Και να βάλουμε να κάνουμε... Το γρήγορο είναι... Ένα, δύο, τρία, τέσσερα... Το είπα, είναι το τακούν. Λοιπόν, δείξε μου το γρήγορο και πάμε. Λοιπόν, δείξε μου το γρήγορο. Αυτό κάνεις. Α, πώς μπορείτε με τα τακούνια. Έλα. Λοιπόν, για βάλε λίγο το να κάνουμε το απλό. Άστα γρήγορα, φίλε, φίλε, φίλε. Πάμε. Περίμενε. Το τηλέφωνο δεν το σηκώνω που δουνιά χτυπάνε και δεν ανοίγω. Για ό,τι κι αν κάνω, εμένα... Συγγνώμη, μαέστρο! 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 Την εμπέρδεψα. Να μετράς και απ' έξω, γιατί δεν υπάρχει. Μα μαθαίνουμε τώρα. Δώστε. Χτυπά το τηλέφωνο, δεν το σηκώνω. Κουδούνια χτυπάνε και δεν ανοίγω. Για ό,τι κι αν κάνω, εμένα χρεώνω. Και θέλω σε μένα. Να καταλύω, ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου. Είδες. Α, είναι πάρα πολλά τα βήματα, παιδιά. Έχεις άλλα. Μπράβο, μπράβο, βρε Δώρα, μπράβο. Ξέρεις τι, να σου πω κάτι. Μέχρι ένα σημείο το πάω καλά. Επίσης, πάω καλά... Και το επόμενο, δηλαδή που πάμε μπροστά, κάνουμε το αυτό, μέχρι ναι, εκεί. Αλλά πόσα βήματα είναι περίπου όλα αυτά, δηλαδή έχουν μέτρημα και στο χασάπικο, όπως είπαμε πριν, ότι είναι το... Είναι μια χορογραφία στην ουσία. Είναι μια ολόκληρη χορογραφία. Αλλά δεν έχει όμως μέτρημα, όπως πει, είναι 1, 2, 3 μέχρι το 12. Όχι, δεν έχει. Γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά για να τα μετρήσεις όλα αυτά.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Να είναι καλά όπου και να είναι. Και κάτι νομίζω θα ξεκινήσει εμφανίσει, δεν θυμάμαι και πού. Κάτι άκουσα. Πάμε να, τον δούμε. Να πάμε να τον δούμε και να σηκωθούμε στο ανήκω σε μένα. Άκου Γιώργο, θα μα σηκώσει πάνω να το χορέψουμε μπροστά σε όλο το μαγαζί. Εντάξει, για να γίνει και πανικό. Θα το έχω μάθει μέχρι τότε. Τώρα μην μου ζητήσει και να το τραγουδήσω, γιατί εκεί θα τεθεί το θέμα τη σύγκριση. Και δεν το θέλω αυτό, γιατί είσαι αγαπημένο τραγουδιστή. Να το χορέψω όμω, ναι. Ξέρει, είχα πάει σε ένα μαγαζί και με σήκωσε το τραγουδιστή να πω ένα κομμάτι, αλλά δεν ήξερε ότι από το δικό του. Και όταν είπα στην ορχήστρα, πες το τραγούδι εσύ, η ορχήστρα με κοίταζε καλά-καλά. Και ο τραγουδιστής αυτός το έλεγε σολ. Αλλά εγώ το είπα πιο ψηλά. Και καταλαβαίνεις, εκεί τέθηκε μετά το ότι τι φωνάρα είσαι, βρε Πετρίδη. Τέλος πάντων, πάμε να πούμε τώρα το επόμενο κομμάτι μας. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι μας είναι δίσκο. Θυμάστε την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε δίσκο. Ναι. Θα κάνουμε τις κινήσεις, αλλά Τζον Τραβόλτα. Και αυτό που δείξαμε για λίγο στο τέλος. Και το τραγούδι θα είναι το Born to be Alive του Patrick Hernandez. Ωραία. Αυτό δεν έχει μάθημα. Δηλαδή έχει να μου δείξει την κίνηση, όχι νομίζω ότι μόνο στην πράξη. Κίνηση. Έχει χορευτικά βήματα. Δηλαδή έχει αυτά που σου έκανε τις στροφές και αυτά. Mm-hmm. Αλλά θα δείξουμε πιο απλά πράγματα. Ωραία, άκου τι θα κάνουμε εδώ. Κάτσε εσύ εδώ για να έχει και την κίνησή σου όλο εδώ. Άμα θες μπορείς να το κάνεις και εσύ αυτό. Είναι πιο απλό. Θα το δω. Ενώ πρώτα να το δω. Βάλτε μου λίγο μουσική. Βάλτε μας. Φίλιππα, έχεις αρχίσει και χορεύεις. Έχετε βάλει και, πώς τα λέτε, αυτά παλιά στα πάρτι, τι βάζαμε. Πατατάκια, γαριδάκια και τέτοια βάζαμε. Φουντούνια, πακοτίνια και αυτά πάνω στα τραπέζια. Και αρχίσαμε και χορεύαμε. Εγώ, έχετε καταλάβει τι έκανα, δηλαδή. Μπορώ, μια χούφτα, μπορώ και δεν με βλέπανε και ξανά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό βλέπεις ότι είναι και λίγο free, δηλαδή άμα μπει στο ρυθμό, δηλαδή αντί να κάνεις έτσι, να κάνεις έτσι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι απλά να κινήσεις πολύ το σώμα σου. Ναι. Θέλει πολύ λύκνισμα το κορμί. Θέλει λύκνισμα, θέλει ευληγησία, θέλει καλή διάθεση. Ναι, θέλει. Αυτορμητισμό. Πώς τα χορεύετε για πόσες ώρες, παιδιά, στις σχολές και από εδώ και από εκεί. Πω, πάμε και στον τέταρτο χορό για να έρθει και το φορείο. Το φανάξατε? Εντάξει. Ωραία. Για πάμε και στον τέταρτο. Λοιπόν, ο τέταρτος χορός θα πάμε στην Ανατολή. Mm-hmm. Είναι ανατολίτικος χορός και είναι το Oriental. Αυτό τώρα εδώ τηλεθεατή ετοιμάσου. Oriental. Θα σε κάνω να ξεχάσεις και ό,τι έχεις πάμε δει. Πάμε να ξεσηκωθούμε. Η Λεϊλά με ζήλευε. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Για πες. Έχει συγκεκριμένο, δεν έχει?
Έχει βήματα. Εγώ έχω κάνει μια μίνι χορογραφία για να σου δείξω, να πάρεις μια γεύση. Και οι αγαπητοί μας τηλεθεατές. Αλλά θα κάνω ειδικό αφιέρωμα σε άλλη εκπομπή για το Oriental. Ωραία, την ημέρα που θα κάνεις Oriental, επειδή έχω και τρεις φίλες καταπληκτικές χορεύτες Oriental και από τα πολύ μεγάλα σχήματα, θέλω ότι τις είχα φέρει και πέρσι να είναι εδώ κοντά μας. Ανοιχτή πρόσκληση για να μας το χορέψουν και όλα στην ώρα που θα μιλάμε. Για να θυμάσαι που είχαν μπει μέσα χορεύτριες κτλ. Πώς δεν τα θυμάσαι. Βέβαια, και τα κόκκινα αυτά τα τέτοια και τα τέτοια τα θυμάσαι. Ωραία. Λοιπόν, για δώσ' το λίγο το τραγούδι να δούμε. Ποιο έχεις επιλέξει για Oriental? Το φυλάκι του Λευτέρη Πεντοζή. Α, ελληνικό! Ελληνικό, έβαλα. Ένα λίγο εδώ τα αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ έτσι. Είναι, αλλά εμένα στο Oriental, εάν δεν ακούσω αυτό το σικ σακ σοκ. Σιξ-σαξ-σο. Βέβαια, παιδί μου. Δεν το ξέρω. Ναι, καλά, τώρα αυτά είναι Περσία, Ιράν, Ιράκ και τέτοια. Να σταμάθω όμως. Μ' αρέσει το κατμέρ. Λοιπόν, άκου, πάμε δώστε τώρα το φυλάκι του Λευτέρη Πανταζιάν και αυτό το έχουμε ακούσει και στα Τούρκια. Τούρκια. Είναι σαν το δικό μας ελληνικό τσιφτετέλ, δηλαδή, την ουσία. Αλλά έχει άλλες σχέσεις. Αν το μπλέξεις, ναι. Διασκεδάζω κάπου κι εγώ. Η φαντασία σου που οργιάζει για χίλια πράγματα δεν την μπορώ. Ματάκια μου όμορφα παραπονά μου, εγώ εσένα λατρεύω. Κι αν κάνει καμιά τρέλα η καρδιά μου, εγώ μακριά σου δεν φεύγω. Με ζηλεύεις για το τίποτα κι όλα μου τα βλέπεις υποκά. Μας το λέω δεν τρέχει τίποτα κι αν δεν με πιστεύεις. Με ζηλεύεις για το τίποτα κι όλα μου τα βλέπεις υποκά. Σ' αγαπάω όσο τίποτα κι αν δεν με πιστεύεις. Και κάνω και κάτι τέτοιο. Σαν σπίτι το κορμί, κατάλαβες. Ότι το Oriental για να φανεί καλά πρέπει να έχει το έλογο ολίσθημα, το ξέρεις. Εγώ δεν είχα προσπαθήσει τώρα, γιατί είπα αδιάφορο. Αλλά το Oriental, επειδή σου έχουν πολύ ρατιμές και τα λοιπά, αλλά αν δεν έχεις και αυτό να κάνουν τα έτσι, δεν το καταλαβαίνεις. Πάμε να κάνω άλλη μία πριν να κλείσει το κι αν δεν είναι. Άνοιξε το λίγο. Εγώ μακριά σου δεν θέλω. Μόλις κάνω το φυλάκι μετά από το πάρει γιατί θέλω να το στείλω. Πάμε και. Με συνεχίζεις για το τίποτα κι όλα να τα βάει την σύμποτα. Μας τα δεν με πιστεύεις τίποτα κι αν δεν με πιστεύεις. Με συλλέγεις για το τίποτα κι όλα να τα βάει την σύμποτα. Σ' αγαπάω όσο τίποτα κι αν δεν με πιστεύεις. Εντάξει. Πάει. Αχ, να κάτσω μαθαρέτσα. Ένα τρέχω. Αυτό, μπράβο ρε Δώρα, μπράβο. Και να σου πω και κάτι, έλα κάτσε λίγο για να αποχαιρετήσω. Ναι, να κάτσω. Αχ, ήταν σε ώρα χορός. Γιατί ήδωσα πάρα πολύ. Γυμναστήκαμε κιόλας. Γυμνάστηκα, ήδρωσα, έχασα και κιλά. Δεν νιώθω καλά. Μία πίτσα. Κάτι. Ή ένα σουβλάκι. Δεν ξέρω τι. Κάτι που να ανεβάσει πολύ την αδρεναλίνη. Μην μου φέρετε δηλαδή, ξέρω εγώ, στο λαιμό με ρύζι και τέτοια. Δεν μπορώ. Μπράβο, λοιπόν. Έχουμε πολλούς χορούς για να δείχνουμε εν καιρό. Αλλά εγώ θα σου κάνω και μία άλλη πρόταση. Για να φανούν κάποιοι χοροί και να αρχίσουν που λέμε οι χοροί. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που λέει. Τι χορός είναι αυτός. Όχι, ο Σαββόπουλος δεν είναι χορός, είναι τραγουδιστής. Ο Σαββόπουλος είναι τραγουδιστής. Ποιο είναι, μωρό, πώς χορεύεται. Ναι, τέλος πάντων. Δεν έχει να κάνει. Αλλά θα σου πω κάτι. Λέω να κάνουμε επιλογή κάποιων τραγουδιών και να φοράμε και το ανάλογο ντύσιμο. Για να φανεί, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή τώρα το χασάπικο θέλει το πουκάμισό μου, το λευκό, μαύρο παντελόνι, ψηλό, μεσοζώνη. Να φανεί το παπούτσι του χορού το μητερό μπροστά. Θα τα οργανώσω όλα, παιδιά, για να γίνω ένας πολύ καλός Νουρέγεφ. Νουρέγεφ, τι ωραίος χορός και αυτό. Καταπληκτικό. Εγώ δεν μπορούσα ποτέ για να γίνω Νουρέγεφ, γιατί θέλει να είσαι πάρα πολύ λεπτός. Ναι, ο χορευτής λέω. Αφού για χορό μιλάω. Τι ήθελες να αποστανίσει.
Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε τι θα γίνει τώρα. Κατερίνα μου, φίλη μου, αγάπη μου, την αγάπη. Τι ώρα γυρίσματα έχουμε κάνει στο σπίτι της Κατερίνας στα νήσια αποκλειστικά, για το Θεό, για πόσα έχουμε μιλήσει. Έχουμε κάνει τις προσευχές μας και τέτοια. Λοιπόν, τώρα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όλους εσάς. Δεν φεύγουμε. Κλείνουμε με ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει, έτσι λίγο να φύγουμε όμορφα για να μπουν και οι τίτλοι τέλους. Μην έρθουν οι χορηγοί μου κάπως έτσι. Και να σου πω και κάτι, κι αν δεν με πιστεύεις. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Φορά και έναν καιρό κάθοταν ο Θεός και τον είχαν πιάσει ισοφρονιστικές του ανησυχίες. Κοροφύλακας, κατάλαβα, θα έχει κάψει Κοσμάκι. Ψέματα, τον έκαψε στην κυριολεξία τον Κοσμάκι. Έλα! Τα σκεφαλάς ημών το κύριο κλείνομεν. Εκείνο το πρωί ερχόντουσαν οι καταγγελίες από το νότιο άκρο της νεκρής θάλασσας βροχή. Ο δημιουργός είχε μείνει άναυδος από το τηλεφώνημα. Ξέρετε πως γίνεται της κακομήρας. Η Μαριά μου. Ομόρα και σόμορα που λένε. Ακριβώς. Αυτές τις δύο πόλεις αφορούσαν οι καταγγελίες που γινόντουσαν εκεί τα έσχη. Πολύ σαπίλα σου λέει. Μόνο σαπίλα. Βούρκος χαβούζα. Σύψη και παραγμή. Είχε φρίξει ο καλλιτέχνης με τους σχηματισμούς που άκουγε από το τηλέφωνο. Νύφες με συμπεθέρες. Γαμπρί με μπατζανάκηδες. Ξαδελφοσυνυφάδες με κουμπάρες. Μια και δυο ο δημιουργός πάει και βρίσκει τον Αβραάμ. Τι δε ζηλίκια είναι αυτά, βρε, του λέει. Μη μιλάτε έτσι, μεγαλοδύναμη, του λέει και ο Αβραάμ. Κρίμα είναι. Κρίμα και άδικο, μην το συζητάς. Δεν το συζήτησε ο καλλιτέχνης, απλά ήταν καταπέλτης. Γιατί πόσο να αντέξει πια κι αυτός ο χριστιανός. Δεν άντεχε να γνωρίζει πως το πίμνιο βρισκόταν σε τέτοια έξαρση ελευθερίας. Στην ελευθερία της ηθικότητας, δηλαδή. Η ελευθερία όπου και εξοδεύεται δεν θα είναι μεσύρη. Σαν να του είπε ο Αβραάμ, αλλά ο καλλιτέχνης ανένδοτος. Έχουμε να κάνουμε με διαστραμμένους χαρακτήρες. Όσο πολλά και να τους προσφέρουμε δεν θα κάνουμε τίποτα. Έτσι αποφάσισε να κάψει τόσο τα Σόδομα όσο και τα Γόμορα. Α, κι αυτός το φτάνει στα άκρα. Σκέφτηκε ο Αβραάμ. Μα θα τους καρβουνιάσεις όλους, μεγαλοδύναμε, μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Δεν με νοιάζει. Στάχτηκε πούλμπερι να γίνουν όλα. Ισχυρίστηκε ο δημιουργός. Αλλά για να μην με λες προκατελημένο, λέει του Αβραάμ, θα σου στείλω δύο αγγέλους και αν το πίμνιο καθολικά σκανδαλιστεί, τότε θα το κάψω όλο. Τέτοιος μπεσαλής είναι. Μπορεί. Όχι, μπορεί είναι. Με το που προσγειώνονται οι άγγελοι στα Σόδομα, έπεσε σύρμα στα Γόμορα και μαζεύτηκε όλος ο πληθυσμός. Φρέσκο πράγμα στο χωριό σου, λέει. Κακά ξεμπερδέματα θα έχουμε, πολύ κακά ξεμπερδέματα. Και δικαίως σκέφτηκε ο Αβραάμ όταν το πλήθος του ζητούσε τους νεοφερμένους για να συνευρεθεί μαζί του τόσο ανυπόμονα. Αλλά ας κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι λίγη υπομονή. Άντρα θέλω τώρα τον εθέλω. Πώς. Κι όμως δεν έκαναν καμία υπομονή, ανταυτού επέδειξαν ασυγκράτητη επιμονή. Θέλαν άντρα και τον θέλαν τώρα. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Στην κυριολεξία, αλλά άλλαζε το πλήθος. Δώσε τους ξένους στο λαό, φώναζε. Ανέσχυντη! Μόλις το κατάλαβε ο δημιουργός, λέει στον Αβραάμ, πάρε τους δικούς σου και εξαφανιστείτε προς άγνωστη κατεύθυνση. Πάμε τώρα, ρε. Πάμε καταστροφή. Πού καταστροφή? Πάμε καταστροφή. Καταστροφή! Και τι καταστροφή, να βρέχει φλόγες μαζί με πύρινες κοντρώνες και πού πίσα με πούπουλα. Ακούγεται υπερπαραγωγή! Μια υπερπαραγωγή που ο καλλιτέχνης δεν ήθελε να δει κανείς άλλος εκτός από τους συμμετέχοντες και απαγόρευσε σε αυτούς που γλίτωσαν να γυρίσουν να δουν τι γίνεται πίσω τους. Αυτό κι αν είναι χούντα. Μόνο η γυναίκα του Λότ που ήτο αντιστασιακιά δεν άντεξε και γύρισε πίσω της να ρίξει ένα βλέφαρο στην καταστροφή.
σφάλμα συγχώρητον, ο εμπολότσα προσμέτρητος, συνελών διπίν, ύψος βλακίες δυσθεώρητον. Βεβαίως, διότι ο φινετσάτος καλλιτέχνης που τον παράκουσε, δεν την έκαψε, αλλά την άφησε στήλη άλατος. Αυτό θα πει ατυχία, στενοχωρήθηκα. Έτσι, όσοι γλιτώσαν από την καταστροφή, ζήσαν καλά, όσο για εμάς τους υπόλοιπους, παραδειγματιστήκαμε από το συμβάν, το κάναμε μότο και από τότε πετάμε φωτιές ο ένας στον άλλον. Γεια σας. Αλλοί από εμάς. Αλλοί από εμάς τους πολεμοχαρίστες και τους κεφαλαιούχους. Στο ενδεχόμενο μιας επιστίας αντιδράτε έτσι. Ο άντρας μου. Τι ο Σωτήρης, τι έπρεπε, τι έγινε. Είναι λάθος. Ή μήπως αντιδράτε έτσι. Ο Θεέ μου, θα φάω μύτες, θα φάω αυτιά, θα φάω δόντια. Αν και η απιστία είναι γένους θηλυκού. Πήρε γυρί και θάλασσα, τα τρία κακά. Ο άνδρας είναι αυτός που έχει την πρώτο καθεδρία. Ξέρεις τι λέει ο Πιτιγκρίλη. Λέει λοιπόν ότι οι άνδρες γεννιούνται μουρδάλτες, ενώ οι γυναίκες γίνονται. Πολλές φορές, ακόμα και σήμερα, τον άνδρα τον ακολουθεί αυτό το γενετήσιο άλοθη. Δεν βγάζεις άκρη με δάχτους. Την απιστία την έχουμε σαν την προχειρότερη αναψυχή. Να, όπως εμείς έχουμε μια μπυρίτσα με μια τυρόπιτα. Είναι σίγουρα μια καλή δικαιολογία τα γονιδιακά χαρακτηριστικά του άνδρα επί του θέματος. Άλλο ο άνδρας, άλλο η γυναίκα. Γιατί? Γιατί ο άνδρας είναι άνδρας. Ο άνδρας έχει πίπι και η γυναίκα έχει τίτι. Είπαμε, ο άνδρας άνδρας. Και η γυναίκα γυναίκα. Ίδιο είναι το πίπι με το τίτι. Όχι βέβαια. Αλλά δεν βρίσκω γιατί το πιπί έχει περισσότερα δικαιώματα από το τίτι. Ίσως και να μην γίνεται κι αλλιώς, ξέρω κι εγώ τι να σου πω. Έτσι είναι οι άντρες φτιαγμένοι από το Θεό. Παρά τα αυτά, η απιστία είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους. Είναι ένα παιχνίδι ισορροπίας μεταξύ επιθυμίας και προδοσίας. Πορδοσία! Προδοσία! Πορδοσία! Πόρδο! Όπως και να το πεις, όταν ο άλλος χάσει την ισορροπία και γύρει προς την προδοσία, εσύ γίνεσαι ζητούμενη λέξη σε σταυρόλεξο. Σέρνει το έλκυθρο του Άι Βασίλη. Πόσα γράμματα? 8. Φτάραντος. Το σίγουρο είναι ότι η απιστία έχει τόσο ανδρικό όσο και γυναικείο πρόσωπο. Αν θέλετε να σοβαρολογήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα από τις κοινωνικές του πλευράς, δηλαδή να δούμε την απιστία σαν θέμα κοινωνικών δηλαδή. Μάλιστα. Ακόμα και σήμερα, κοινωνικά, πολλοί φρονούν ότι η γυναίκα σηκώνει την απιστία, ενώ ο άνδρας όχι. Έπρεπε να το περιμένεις. Ο άνδρας δεν το σηκώνει το κέρα. Όπως δεν σηκώνει και το σκούπισμα. Μπορεί ο άντρας να σου σκουπίσει το σπίτι. Τόσο αναχρονιστικό όσο και σύγχρονο. Παρ' όλα αυτά, ένα είναι το σίγουρο. Το κέρατο δεν καταπίνεται. Του τη χάρισα μία του μάγκα. Έτσι και το ξανακάνει, θα του τα φορέσω με τρεις. Ο κέρατο με τόκο που λένε. Γιατί δεν παίρνετε παράδειγμα από εμάς τις πιο παλιές. Εμείς που τρώγαμε το κέρατο με τη στέσουλα, τι πάθαμε. Εκτός από έντονες νευρώσεις, κατάθλιψη, πνιγμένη αυτοπεποίθηση και σακατεμένο εγωισμό, με σύμμαχο την αγάπη, τίποτε άλλο. Παλεύουμε μέσα μου η αγάπη και το κέρατο, καταλαβαίνεις. Τι θες να τα κυρώσω? Όχι καλά, είσαι καλά. Το κέρατο νικάει. Έτσι κάνει σιγανό παπαδιά η απιστία όταν παλεύεις μαζί της. Κλονίζει σχέσεις και στο τσακίρ κέφι της γκρεμίζει κιόλας. Ναι, τι τα θες χρυσό μου. Έχει τις σταθερές της αξίες η απιστία. Η απιστία λοιπόν, σαν σταθερή αξία που είναι, κάνει τις εμφανίσεις της πολύ συγκεκριμένες. Γι' αυτό γράψτε πότε είναι για να είστε σε ετοιμότητα. Λοιπόν, εμφανίζεται. Όταν κλείσει ο πρώτος χρόνος έγκαμου βίου. Πιο γρήγορα παρακαλώ. Αφού γεννήσει το παιδί και από τον 5ο στον 7ο χρόνο έγκαμου βίου. Ακόμη πιο γρήγορα παρακαλώ. Όταν αρχίσουν οι απουσίες, τα τηλεφωνήματα σε κατάλληλες ώρες, τα ξαφνικά και περίεργα μηνύματα. Πιο γρήγορα παρακαλώ, πιο γρήγορα. Τα απρόοπτα επαγγελματικά ραντεβού, κάποιες ξεχασμένες φυλάστανες αιστείες που θέλουν ολονύχτια συνδρομή, τότε η απιστία είναι πρώτων πυλών. Ωραίες συνεφιάσεις. Ωστόσο, για να μπορέσει κανείς να αποφύγει τη συννεφιά και τα στραπόβροντα της απιστίας, ο μόνος τρόπος είναι η αυτονομία. Πίφρη αγάπη μου. Δεν παίρνεις λογαριασμό, δεν δίνεις λογαριασμό. Ή η απλοποίηση και η εκλογήκευση του θέματος. Γεια σας. Εγώ με το κέρατο δεν είχα ποτέ μου προκαταλήψεις. Άλλωστε πάντοτε πίστευα ότι από κέρατο μόνο ο ταυρομάχος πήγε.